άλλαξε και τούτη τη στιγμή οι Άγιοι 40 γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη, έρχονται στην πατρίδα τους και κάνουν επενδύσεις και σε πολλές περιπτώσεις Έλληνες και από απέναντι έρχονται εδώ μετανάστες. Από πού έχεις έρθει? Από Ελλάδα. Από πού, ναι, Ελλάδα από πού? Από Αθήνα. Καταγωγή μου είναι Ζάκη, εδώ, αλλά από Αθήνα έχω. Α, είσαι Ιόνιος και εσύ, σαν και ναι, εμένα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ πέρα πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εδώ τα βλέπω όπως στην Ελλάδα. Να λέμε και την αλήθεια. Αλλά είναι. Πήρες την απόφαση και την άφησε στην Ελλάδα και ήρθες. Ήρθα γιατί είναι η γυναίκα μου από εδώ και είπαμε να έρθουμε να δοκιμάσουμε, αλλά τα πράγματα είναι όπως είναι και στην Ελλάδα και εδώ. Μετάνιωσες δηλαδή που ήρθες? Ναι, ναι. Η γυναίκα σου τι λέει? Και η γυναίκα μου τα ίδια. Ό,τι σκέφτομαι εγώ, σκέφτεται και αυτή. Στην Ελλάδα τι κάνατε? Μαγαζί είχαμε και εκεί. Το ίδιο. Ψισταριά. Δεν πήγαινε καλά? Όχι, δεν πήγαινε καλά. Με τα μέτρα που έχουν πάρει βέβαια. Πόσο παίρνει ένας Αλβανός μηνιάτικο? Μπορεί να παίρνει και 4 ευρώ μεροκάματο. 4 ευρώ μεροκάματο. 4 ευρώ μεροκάματο, το 7ωρο, 8ωρο εκεί. Τι κάνει μια κερκυραία εδώ στους Άγιους 40? Εμείς φύγαμε επειδή σε έτυχε αυτό το... Με την κρίση? Με την κρίση. Μένατε απέναντι στην κέρκυρα, Ναι, ναι. Εδώ τι φαγητά κάνετε? Κάνουμε... Ελληνικά? Ό,τι ελληνικά, ελληνικά. Δεν υπάρχει ταβέρνα. Όλα ελληνικά εδώ? Όλα ελληνικά. Και κερκυραίκα? Κερκυραίκα. Μπουρδέτο κάνατε? Μπουρδέτο, σοφρίτο. Σοφρίτο. Στραπατσάδα. Στραπατσάδα κάνω, ό,τι θέλεις εσύ. Κάνα μουσακά. Και μουσακά. Ο Αλβανός ξέρει να τρώει Greek μουσακά. Τα μάθανε τώρα. Μάθανε, Αφού ανοίξαμε εμείς πρώτοι τούτο, σιγά σιγά. Από πού είσαι? Καταγωγή από το Αργυρόκαστρο. Πώς είναι η ζωή εδώ? Καλή. Αυτή τη στιγμή λίγο φτωχή θα έλεγα. Σαν την Ελλάδα, κρίση. Λόγω κρίσης. Έχεις παιδιά? Δύο. Δύο. Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπει? 24 χρονών, δύο παιδιά. Μικρή Σαββάτα. Ναι, εντάξει. Καλά είμαστε. Δόξα σε ο Θεός. Έρωτας. Ναι. Πόσα χρόνια στην Ελλάδα? 18. Άρα... Παιδάκι, ουσιαστικά την Ελλάδα ξέρεις, έτσι δεν έχεις μάθει? Ναι. Τώρα μαθαίνεις την Αλβανία? Τώρα έχω εδώ 6 μήνες. Α, 6 μήνες. 6 μήνες. Επαναπατρίστηκες πρόσφατα? Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα βασικά. Εδώ πήρες μια μεγάλη απόφαση λοιπόν, έχεις ανοίξει μια καφετέρια στη θάλασσα. Έχουμε ανοίξει εδώ αυτό το μαγαζί. Ελπίζουμε να μας πάει καλά γιατί είναι 1,5 μηνών μαγαζί. Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ βασικά. Γιατί? Που δεν πήγα για να βρω δουλειά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε δουλειά? Ακόμα μέχρι την Κάρπαθο έφτασα. Μέχρι την Κάρπαθο για δουλειά? Πήγα στην Κάρπαθο για να δουλέψω σε ένα ξενοδοχείο που το είχαν Ιταλοί με νίκιο ως μάγειρας. Εσύ τι έχεις σπουδάσει? Έχω τελειώσει μαγειρική τέχνη. Είσαι σεφ λοιπόν, είσαι μάγειρας. Ναι. Και έψαξες λοιπόν να βρεις οπουδήποτε να μαγειρεύεις, πήγες μέχρι την Κάρπαθο, αλλά... Αλλά βασικά ήταν το θέμα ότι στην Κάρπαθο μου υποσχεθήκαν από το τηλέφωνο 900 ευρώ το μήνα. Και όταν πήγα εκεί, δούλεψα 3 μέρες. Μου λέει ότι δεν γίνεται με 900, θα το κάνουμε με 300. Έχω άλλους 9 με τόσα λεφτά. Πάντως είναι φτηνότερα από την Ελλάδα. Δηλαδή, για να ανοίξει αντίστοιχη επιχείρηση στην Ελλάδα είναι πολλά λεφτά. Για να ανοίξει αντίστοιχη επιχείρηση στην Ελλάδα θες 200.000 ευρώ. Εδώ? Και εδώ θες 30.000 ευρώ. Πόσο καιρό έκανες για να βγάλεις την άδεια και να μπορείς να ανοίξεις το μαγαζί σου εδώ στην Αλβανία? Μέσα στη μέρα. Εδώ η άδεια κάνει 1,5 ευρώ. Και ενώ κυρίες και κύριοι στην Αλβανία χρειάζεσαι μόλις 1,5 ευρώ και μία μέρα για να αποκτήσεις την άδεια στο κατάστημά σου ή στην επιχείρησή σου, δεν συμβαίνουν τα ίδια πράγματα στην Ελλάδα. Σε λίγο θα σας εξηγήσω τι είναι αυτός ο απίστευτος όγκος χαρτιών. Είναι προϊόν γραφειοκρατίας. Και θα σας εξηγήσω και τι ακριβώς, ποια είναι η δουλειά και ποια είναι η περιπέτεια που περνάει ο συγκεκριμένος συμπαθής κύριος. Να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ στην Αλβανία και επιστρέφουμε σε λίγο στην Κέρκυρα.
έγινε, τι κάνεις με την αρκούδα? Τι να κάνω, φίλε. Μεροκάματο. Μεροκάματο, μεροκάματο, ναι. Την αρκούδα τη ρώτησα, μα της αρέσει? Ναι, ναι. Της αρέσει? Η αρκούδα της αρέσει πολύ εμένα, εγώ το μεγαλώνω. Το ταΐζω. Τα ελληνικά που τα έμαθες? Εγώ είμαι μισό-μισό. Ήσουν Ελλάδα? Ναι, ναι, Αθήνα. Πόσο καιρό Αθήνα? 20 χρόνια. Και τι δουλειά κάνεις Αθήνα? Παλετζής ήμουν. Να προσέξεις την αρκούδα. Βέβαια, σαν τα παιδιά μου. Αλφα βλέπετε? Ναι, ναι, ναι. Εδώ τι κάνετε? Εδώ δουλεύουμε. Ήμασταν στην Αλβανία, στην Ελλάδα και γυρίσαμε εδώ πέρα. Πώς πήρες τη μεγάλη απόφαση να γυρίσεις Άγιο Σαράτα? Δεν είχα κι άλλη επιλογή, γιατί δεν τα βγάζα πέρα με τα έξοδα που έχεις στην Ελλάδα. Αν πληρώνεις το ΦΠΑ όταν σου έρχεται τέλος του χρόνου 550 ευρώ, έχεις ένα αμάξι, έχεις το νίκη, ρεύμα, φως, τηλέφωνο, ξέρεις, όπως έχουν όλοι. Δεν περισσεύει για φαγητό? Τι να μείνει. Έχουμε μια πινακίδα καβούρι, άρα Ελλάδα. Ναι. Πόσο καιρό Ελλάδα? Εμείς ήμασταν χρόνια στην Ελλάδα, γύρω στα 13 χρόνια. Τι δουλειά? Σερβιτόρος. Και τώρα από σερβιτόρος ιδιοκτήτης, ε? Ιδιοκτήτης και σερβιτόρος και όλα μαζί. Και όλα μαζί? Όλα μαζί. Πώς πάει η δουλειά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Πάντως οι δουλειές με τον τουρισμό πρέπει να πηγαίνουν καλά, γιατί το λιμάνι των Αγίων 40 συνεχώς επεκτείνεται. Η ανοικοδόμηση είναι ραγδαία αλλά και άναρχη. Οκταόροφες πολυκατοικίες ξεπροβάλλουν πάνω στη θάλασσα. Ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία. 500 ευρώ είναι στο μέτρο. 500 ευρώ το μέτρο. Καινούριο πολυκατοικίες.